εξαιτίας της πολύ μεγάλης βροχόπτωσης που είχαμε την προηγούμενη Πέμπτη, με ύψη βροχόπτωσης που καταγράφηκαν πολύ μεγάλη ραγδαιότητα και αναφέρομαι κυρίως στις περιοχές Κροκαιών, Δαφνίου, στις περιοχές Αιγαίων, Γηθίου, όπως και στην περιοχή του Βρονταμά. Αρκεί να σας πω ότι έχουμε ύψη βροχόπτωση πολύ πάνω από τα 100 μιλιμέτρ. Ξέρουμε ότι γύρω στα 150 μιλιμέτρ βροχόπτωσης έπεσε στην καρδιά της Λακωνίας, εκεί στην περιοχή των Κροκαιών, Δαφνίου, στο Λάγιο. Mm-hmm. Αλλά είχαμε και καταγεγραμμένα ύψη βροχόπτωση σε ιδιωτικούς μετεωρολογικούς σταθμούς στην περιοχή του Βρονταμά, που δείχνουν ότι η βροχόπτωση ξεπέρασε τα 200 μιλιμέτρ. Είχαμε τα προβλήματα που γνωρίζετε. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι τόσο ο Ευρώτας όσο και το σύστημα των ρεμάτων άντεξε και δεν είναι άσχετο το γεγονός ότι το προηγούμενο χρονικό διάστημα, τα προηγούμενα 3 χρόνια η περιφέρεια έχει προβεί σε σχολαστικούς καθαρισμούς των ποταμών και των ρεμάτων. Και βεβαίως όταν μιλάμε για καθαρισμούς, μιλάμε για καθαρισμούς τεχνικών, κοντά στα τεχνικά έργα, ώστε να μπορεί να απορρέει το νερό ελεύθερα, όσο και σε καθαρισμούς στην παιδινή κήτη των ποταμών και των ρεμάτων. Ξέρετε, εδώ υπάρχει, αν θέλετε, και μια λάθος άποψη ότι τα ποτάμια και τα ρέματα πρέπει να καθαρίζονται στο σύνολό τους, να μην έχουν μέσα καλάμια, να μην έχουν βλάστηση. Αυτό δεν είναι σωστό. Ο σκοπός των καθαρισμών έχει τη σημασία του να απορρέουν ελεύθερα τα ύδατα όταν πλησιάζουν σε τεχνικά, σε κατοικημένες περιοχές, αλλά όμως όταν μιλάμε για ορεινές κήτες των ποταμών, σκοπός μας θα πρέπει να είναι να καθυστερήσουμε την απορροή αυτή προς τον τελικό αποδέκτη όλων του μεγαλύτερου μέρους, σε πάση περιπτώσει, που είναι ο Ευρώτας, προκειμένου να καθυστερεί και η αιχμή της πλημμυρικής απορροής. Ένα αντιπλημμυρικό έργο θα μπορούσε να αποτρέψει την κατάσταση αυτή? Κοιτάξτε να δείτε, τα αντιπλημμυρικά έργα που, όπως σας είπα, σχετίζονται με καθαρισμούς, με προστασία των τεχνικών, με οριοθετήσεις κτλ. Σίγουρα βοηθούν όταν το ύψος της βροχόπτωσης κυμαίνεται σε μεσαία έως και μεγάλα. Όταν έχουμε μεγάλα φαινόμενα, όταν έχουμε ακραία φαινόμενα, πραγματικά, ίσως είναι και η ανθρώπινη παρέμβαση, δεν μπορούν να αποτραπούν το σύνολο των επιπτώσεων, και είναι σίγουρα μια κατάσταση που δύσκολα αντιμετωπίζεται. Μάλιστα. Ρωτάω γιατί συζητήσαμε το θέμα και με τον Δήμαρχο, τον κύριο Βέρδο, και μας είπε ότι υπάρχουν πολλά ζητήματα και με τις απαλωτριώσεις. Είναι πολύ δύσκολο, τέλος πάντων, να υπάρξει ένα μεγάλης έκτασης, ας πούμε, αντιπλημμυρικό έργο στην περιοχή. Κοιτάξτε, να δείτε, στην περιοχή του Δήμου Ευρώτα, ξέρετε ότι έχει υπάρξει στο παρελθόν ένα τεχνικό έργο, που έγινε περίπου τη δεκαετία του 1990, δίνοντας σε συγκεκριμένες διαστάσεις στον ποταμό Ευρώτα. Τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε εμείς ως περιφέρεια δεν ήρθαν από τον Ευρώτα, ο οποίος, αν και οριακά, άντεξε και πήρε την παροχή της πλημμύρας. Το κύριο πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε ήταν η διακοπή της κυκλοφορίας για 4 περίπου ώρες στην Εθνική Οδό, σε μια περιοχή που ξέρουμε ότι πλημμυρίζει λόγω των υγειομετρικών της χαρακτηριστικών. Στην περιοχή αυτή δεν φαίνεται να υπάρχει, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, κάποιο ρέμα, παρά μόνο ένας οχετός που διέρχεται δίπλα από ιδιοκτησίες και μάλιστα σε κάποια σημεία είναι και κλειστός. Mm-hmm. Άμεσα μεταβήκαν εκεί οι τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας, όπως βεβαίως και του Δήμου Ευρώτα. Μελετάμε την περιοχή να δούμε πώς ακριβώς δεν θα κόβεται η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο σημείο. Θα θυμάστε ότι το 2016 υπήρχε πολύ μεγάλη έκταση, αν θέλετε, εκεί διακοπή της κυκλοφορίας και προβλήματα που υπήρξαν. Αυτή τη φορά τα προβλήματα ήταν λιγότερα. Έχουμε λοιπόν ένα εντοπισμένο σημείο που ξέρουμε ότι τα νερά παραμένουν λιμνάζοντα και δυσχεραίνουν και την κυκλοφορία στην Εθνική Οδό. Εκτός αυτού, τα προβλήματα που εμείς σε δημόσιες υποδομές αντιμετωπίσαμε έχουν να κάνουν
με το με την καταστροφή ενός τεχνικού, όχι του ίδιου του τεχνικού, αλλά του δρόμου που προσάγει σε αυτό στην περιοχή μεταξύ Γράμμουσας και Πρωταμά. Mm-hmm. Άμεσα η Περιφερειακή Ένωση Λακωνίας έχει αντιδράσει και θα δώσει μέχρι την Τρίτη, αυτή είναι η εκτίμησή μας, την προσωρινή κυκλοφορία. Όμως το τεχνικό αυτό θα μελετηθεί, γιατί προφανώς δεν χωράει να πάρει τα νερά που πλέον κατεβαίνουν από το ρέμα το οποίο υπάρχει στην περιοχή. Είναι το σημείο το οποίο, είναι το σημείο το οποίο υπέστη καθίζηση, σε αυτό αναφέρεστε? Είναι το σημείο που υπέστη καθίζηση. Mm-hmm. Το σημείο αυτό, σύμφωνα με την τεχνική υπηρεσία της Περιφερειακής Ένωσης της Λακωνίας, είχε δώσει ζημιά και πάλι είχαμε καθίζηση το 2016. Τότε αντιμετωπίστηκε, κατά τη γνώμη μου, πρόχειρα και προσωρινά. Έχει έρθει η ώρα αυτό το σημείο να αντιμετωπιστεί, γιατί προφανώς όταν μέσα σε μια πενταετία, εξαετία, στο ίδιο σημείο προκαλείται ζημιά και κόβεται κυκλοφορία σε έναν επαρχιακό δρόμο, αυτό που οφείλουμε να κάνουμε είναι να μελετήσουμε την περιοχή, να μελετήσουμε την υδραυλική ροή και τα χαρακτηριστικά εκεί του ρέματος, προκειμένου να διευρύνουμε προφανώς το τεχνικό ή και να γίνει και κάποια γέφυρα εκεί πέρα, ώστε να μην ξαναέχουμε το ίδιο πρόβλημα. Μικρότερες έκτασες, όπως και σας είπατε, προβλήματα αντιμετωπίστηκαν στην περιοχή κυρίως των Αιγαίων. Είχαμε μεγάλο ύψος βροχόπτωσης, βέβαια παράκτια, στην περιοχή του Γηθίου κυρίως, αλλά και στις Αιγαίες, που έχουν δημιουργήσει προβλήματα. Άμεσα η Περιφερειακή Ένωση Λακωνίας, τόσο με τα ίδια μηχανήματα όσο και με μισθωμένα μηχανήματα, από την Πέμπτη, την ίδια μέρα της βροχόπτωσης, έχει παρέμβει προκειμένου η κυκλοφορία να διεξάγεται απρόσκοπτα. Mm-hmm. Βεβαίως, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρξαν καταστροφές σε τον πρωτογενή τομέα. Εκεί ήθελα να πάμε. Τι γίνεται με τους αγρότες μας και θα υπάρξει αποζημίωση? Έχουμε λοιπόν μια καταγεγραμμένες ζημιές που έχουν γίνει στην περιοχή Κροκαιών, Δαφνίου, από και χαλάζι που έπεσε εκείνη την ημέρα. Και βεβαίως υπάρχουν και αρκετές ζημιές στην περιοχή του Βορδαμά Γερακίου από την ραγδαιότητα της βροχής, που αφορούν βεβαίως τόσο σε αγροτικούς δρόμους, προσβάσεις σε αγροτικούς δρόμους, και εκεί επιλαμβάνεται ο Δήμος Ευρώτα ως έχουν την αρμοδιότητα, όσο και στις αγροτικές καλλιέργειες. Θέλω να σας πω ότι άμεσα συστήσαμε τις επιτροπές στατικής αρρωγής, όπως ο νόμος προβλέπει. Mm-hmm. Έχουν συσταθεί στην Περιφερειακή Ένωση Λακωνίας τρεις επιτροπές. Η μία, η οποία καταγράφει και αντιμετωπίζει τις ζημιές που υπήρξαν σε δημόσιες υποδομές, και μιλάω για δρόμους, γιατί σε δημόσια κτίρια δεν είχαμε καταστροφές. Mm-hmm. Υπάρχει η επιτροπή που ουσιαστικά θα εξετάσει τις ζημιές που υπήρξαν στα αγροκτήματα, στον πρωτογενή τομέα, και βεβαίως και στα μέσα με τα οποία εκμεταλλεύονται τις αγροτοκτηνοτροφικές καταστάσεις. Και η τρίτη ζημιά θα καταγράψει τα προβλήματα που υπήρξαν, τυχόν προβλήματα που υπήρξαν σε επιχειρήσεις. Μάλιστα. Όλα αυτά, έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα για όλα αυτά? Οι επιτροπές κρατικής αρρωγής ήδη βρίσκονται στο πεδίο. Mm-hmm. Δηλαδή εκτιμούν τις ζημιές. Ξέρετε, η διαδικασία που λειτουργεί η κρατική αρρωγή δεν έχει πλέον ένα επίπεδο. Θα υπάρξει γρήγορα μια πρώτη καταγραφή με τους ανθρώπους των επιτροπών επιτόπου των ζημιών, για να έχουμε μια αρχική εκτίμηση, και μετά θα υπάρξει και δεύτερο επίπεδο καταγραφών, με το οποίο πιστεύουμε θα κλείσουμε και όλα τα προβλήματα. Mm-hmm. Άμεσα να σας πω ότι κατέβηκαν και οι υπηρεσίες του ΕΛΓΑ, που έχουν κάνει τις εκτιμήσεις τους, τα αποτελέσματα των οποίων τα αναμένουμε. Μάλιστα. Μιας και μιλάμε για την περιοχή, κάτι νεότερο για τη νέα γέφυρα της Κάλλας, πού βρισκόμαστε εκεί? Η θεμελίωση της νέας γέφυρας της Κάλλας, εμείς εκτιμούμε ότι θα ξεκινήσει στις αρχές του Μαρτίου του τρέχοντος έτος. Μάλιστα. Δηλαδή του 2023. Mm-hmm. Σύντομα, είμαστε δηλαδή. Σύντομα, ναι. Πρώτης υπογραφής της σύμβασης. Δεν σας λέω τέλος Φεβρουαρίου για να είμαι ακριβής.
μπορεί να είναι και τέλος Φεβρουαρίου, αλλά νομίζω ότι στις αρχές Μαρτίου θα έχουμε την υπογραφή της σύμβασης και την έναρξη του έργου. Είναι ένα έργο που και σε αυτή την περίπτωση των προκοπτώσεων κατέδειξε πόσο χρήσιμο θα είναι για την περιοχή και βεβαίως είναι ένα έργο που δεν αποκλείει τον βασικό μας στόχο, που είναι να έχουμε τελικά τις παρακάμψεις της σκάλας του Βλαχιώτη, που βεβαίως θα είναι ένα έργο που θα δώσει μία πρόσβαση προς την νοτιοανατολική Λακωνία πολύ καλύτερη. Εκείνο όμως που πρέπει άμεσα να κάνουμε είναι να κατασκευάσουμε αυτή τη νέα γέφυρα, μια νέα γέφυρα δίπλα στην παλιά. Είναι όχι μόνο η άποψη η δική μας, αλλά και η άποψη και του Υπουργείου Πολιτισμού που έχει χαρακτηρίσει νεότερο μνημείο την παλιά γέφυρα, και να δώσουμε μια ασφαλή άμεση πρόσβαση προς τις δύο αυτές γειτονίες της Σκάλας, αλλά και προς την νοτιοανατολική Λακωνία. Με τη νέα γέφυρα... Το έργο θα ξεκινήσει άμεσα. Με τη νέα γέφυρα θα μπορούσαν να αποφευχθούν δηλαδή αυτά τα προβλήματα? Κοιτάξτε, η νέα γέφυρα, όσον αφορά τα τεχνικά της χαρακτηριστικά, να γνωρίζετε ότι έχει περίπου 1,5 με 2 μέτρα υψηλότερα το κατάστρωμα της οδού σε σχέση με την παλιά. Μάλιστα. Και αυτό δεν έγινε χωρίς μελέτη. Βεβαίως υπήρξαν οι μελέτες εκείνες που δείχνουν ότι στην παροχή πλημμύρας του ποταμού Ευρώτα το ύψος της παλιάς γέφυρας δεν φτάνει για να διοχετεύσει τα νερά, να περάσουν τα νερά από κάτω, και μπορεί τούτη τη στιγμή, σε τούτη την περίπτωση, και λόγω των καθαρισμών που είχαν υπάρξει, οριακά να αντέξαμε, δεν έκλεισε ποτέ η γέφυρα λόγω ανερχόμενων υδάτων πάνω από το καταστρωμά της. Όμως σίγουρα έχουμε δει ότι στο παρελθόν, νομίζω και το 2016 και το 2019, είχαμε περιπτώσεις που το νερό πέρασε πάνω από την παλιά γέφυρα. Αυτό δείχνει λοιπόν ότι η πρόσβαση προς το κέντρο και την νοτιοανατολική πλευρά της Λακωνίας δεν είναι απρόσκοπτη σε περιπτώσεις που έχουμε έτσι ακραία καιρικά φαινόμενα. Η νέα γέφυρα νομίζω ότι βεβαίως θα δώσει μια διέλευση προς τις περιοχές αυτές, χωρίς να υπάρχει πρόβλημα σε περιόδους που έχουμε τέτοια φαινόμενα. Μάλιστα.